να μην είναι αδόμητα. Αυτό είναι μια, βασική πλευρά της, της μεταρρύθμισης η οποία θα συνεχιστεί στο κομμάτι αυτό. Αλλά αυτό που μου λέτε τώρα, ότι αν κάποιος πρέπει να έχει το δικαίωμα, ένας πολιτικός, ένας υπουργός δεν έχει το δικαίωμα να πάρει αυτόν που θεωρεί καλύτερα στη δική του αντίληψη, τέλος πάντων, όποια και αν είναι αυτή, αυτό δεν το θεωρώ, ας πούμε, σοβαρό θέμα. Έτσι. Μας είπατε ότι υπάρχουν 40-50.000 πολυπροσοδούχοι δημόσιοι υπάλληλοι. Δηλαδή, yeah. Παρόλο που έχουν όλα αυτά τα προσόντα και ορκίζονται στο Σύνταγμα ότι θα υπηρετούν. Ναι, θα έπρεπε να πηγαίνουν. Και πρέπει να πάρει κάποιος, κάποιον άλλον. Δεν είναι αυτή αρκετά καλή να. Μα μισό λεπτό, Μα γνωρίζετε πουθενά να γίνεται αυτό το πράγμα? Δηλαδή, ο Λευκός Οίκος δεν έχει συμβούλους, δηλαδή της επιλογής του Προέδρου του Προέδρου των ΗΠΑ. Τι συζητάμε τώρα, δηλαδή, αν ο Πρωθυπουργός ή αν στην Κομισιόν, δηλαδή, οι επίτροποι οι οποίοι διορίζονται δεν έχουν δικαίωμα να έχουν, ας πούμε, μερικούς μετακλητούς συμβούλους της δικής τους επιλογής ή συνεργάτες με την επιλογή που κάνουν αυτοί? Δηλαδή, αμφισβητείτε δηλαδή το δικαίωμα ένα πολιτικό πρόσωπο να έχει ένα γραφείο, ο chef de cabinet που λένε, ας πούμε? Δηλαδή, ο Ολάντ δεν έχει στα Ηλίσια, δεν έχει τους δικούς του συμβούλους και τους παίρνει από την ΕΝΑ? Προφανώς μπορεί να συμπέσει, να πάρει και καλούς υπαλλήλους από την ΕΝΑ, αλλά μπορεί και να μην συμπέσει, να τους πάρει από κάπου αλλού. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Το θέμα θα ήταν εάν είχαμε βιομηχανία παραγωγής μετακλητών που δεν έχουμε, εάν είχαμε σύστημα διορισμών στο δημόσιο τομέα με αυτή τη διαδικασία που δεν έχουμε. Παλιά υπήρχε. Έτσι. Λοιπόν, αυτά όλα δεν ισχύουν. Επομένως, ναι, άσε και αυτό, ας πούμε. Έχουμε κεντρική, ας πούμε, επιλογή, μάλιστα, να το εντάξουμε και στα οργανογράμματα αυτά επιστήμως, και νομίζω ότι το θέμα τελειώνει εδώ πέρα. Δηλαδή, θεωρώ μεγάλη, ας πούμε, προσχηματική, ας πούμε, προσπάθεια μεταφοράς της ατζέντας κάπου αλλού. Κύριε Ευσταθίου, προηγείται ο κύριος Ευσταθίου. Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Βερναρδάκης.